Σας καλησπερίζουμε σε αυτή την συνάντηση που φιλοξενείται στα κεντρικά κτίρια της Ελληνικής Τράπεζας. Απόψε έχουμε μια εκδήλωση που θυμίζει τις παλιές τηλεγόνιες, μόνο που δεν υποστηρίζεται από κάποιον εξωτερικό φιλοξενούμενο, αλλά από κάποιον μέλος ενεργό του Πανεπιστημίου μας, το οποίο θα παρουσιάσω στη συνέχεια. Να σας ευχαριστήσω όλους για την παρουσία και την τηλεπαρουσία σας. Είναι τουλάχιστον 20 άτομα στην αίθουσα εδώ και πολύ περισσότερα στη σύνδεσή μας στο διαδίκτυο. Να ευχαριστήσω επίσης τον Πρίτανη και τον Αντιπρίτανη του Πανεπιστημίου μας για την τηλεπαρουσίαση. Να πω, αυτή η απόψινή εκδήλωση, διάλεξη, μπορεί να θεωρηθεί η φυσική συνέχεια μιας που είχε γίνει πριν από αρκετά χρόνια στον ίδιο χώρο, αν δεν κάνω λάθος. Είχαμε εδώ φιλοξενήσει τον κύριο αρχαιολόγο και υποστηριχτή με πολλούς τρόπους της αρχαιολογικής έρευνας στην Αρχαία Μεσίνη, τον καθηγητή Πέτρο Θέμελη, που μας μίλησε βέβαια κυρίως για την αρχαία και ελληνιστική φάση της Αρχαίας Μεσίνης. Σήμερα, γι' αυτό την αποκάλυψη φυσική συνέχεια, ο απόψινό μας ομιλητής θα προχωρήσει στα δικά του πεδία, ερευνητικά θα μας γνωρίσει την χριστιανική φάση, μάλλον τη φάση κατά την οποία η πόλη αυτή γίνεται χριστιανική. Δεν χρειάζονται πολλά λόγια για να παρουσιάσω τον συνάδελφό μου Γιώργο Γελιγιαννάκη. Ήδη συμπληρώνει περίπου 15 χρόνια παρουσίαση στο Πανεπιστήμιο. Είναι πολύ γνωστός στο χώρο των ερευνητών της ύστερης αρχαιότητας, πολύ γνωστός και στον ελληνόφωνο χώρο και φυσικά διεθνώς. Ερεύνησε στη διδακτορική διατριβή το χώρο της Δεδεκανήσου και στη συνέχεια το χώρο της Κύπρου, μεταξύ άλλων πολλών. Ο τελευταίος καρπός αυτής του ερευνητικού του ενδιαφέροντος για την Κύπρο βρίσκεται ακριβώς στα χέρια μου και είναι αυτό το βιβλίο που, για να μεταφράσω την αγγλική έκφραση, είναι καυτό από το τυπογραφείο. Δηλαδή, μόλις κυκλοφορήθηκε, μόλις τυπώθηκε. Ο τίτλος είναι «Cultural History of Late Roman Cyprus», μια πολιτισμική ιστορία της Κύπρου της ύστερης αρχαιότητας. Ευχόμαστε το βιβλίο αυτό να είναι καλοτάξιδο. Θα κλείσω αυτά τα εισαγωγικά λέγοντας ότι η ανασκαφή στη Μεσίνη έχει γίνει κάτι που θα το πει με πολύ περισσότερα λόγια ο φίλος Γιώργος. Η ανασκαφή στη Μεσίνη έχει ξεκινήσει από το 2020 το ανασκαφικό έργο του Γιώργου Δελιανάκη, πάντοτε με τη συμμετοχή φοιτητών μας. Έχει ξεκινήσει από το 2020, συμπλήρωσε ήδη 3 περιόδους. Έχει γίνει με την υποστήριξη αφενός του Πανεπιστημίου μας και αφετέρου του Ιδρύματος Αναστάσιος Γάμα Λεβέντης. Ευχαριστούμε και τους δύο φορείς. Να πω τέλος, κλείνοντας, ότι μετά τη διάλεξη θα ακολουθήσουν φυσικά ερωτήσεις, τόσο από τους παρόντες, όσο και από τους τηλεπαρόντες. Γιώργο, έχεις το λόγο. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την εισαγωγή. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ και την τηλεπαρουσία σας. Ξεκινάμε λοιπόν. Η ομιλία μου θα έχει 2 μέρη. Στο πρώτο μέρος θα σας μιλήσω για τις σχέσεις εθνικών χριστιανών στην πόλη της Μεσίνης,
κατά τον 3ο και 4ο αιώνα και στη συνέχεια θα σας παρουσιάσω τα πρώτα αποτελέσματα της ανασκαφικής έρευνας του Ανοιχτού Πανεπιστημίου στην αρχαία Μεσσίνη. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βλέπω και ένα μέλος της ομάδας μας εδώ, έναν απόφοιτο του Ανοιχτού Πανεπιστημίου, ο οποίος συμμετείχε πρόπερσι στην ανασκαφή, μάλλον πέρσι στην ανασκαφή. Κάποια εισαγωγικά για την αρχή. Η πόλη της αρχαίας Μεσσίνης ιδρύεται το 369 π.Χ. στις νότιες πλαγιές του όρους Ιθώμη. Η πόλη οικοδομήθηκε με βάση τις αρχές της υποδάμιας πολεοδομίας και της οχυρωματικής τεχνικής του 4ου αιώνα π.Χ. και υπήρξε η σημαντικότερη πόλη του έθνους των Μεσσηνίων κατά την αρχαιότητα. Κατά τους ρωμαϊκούς αυτοκρατορικούς χρόνους, οι στενές σχέσεις των κατοίκων της με την Ιταλία επέτρεψαν στην πόλη να συνεχίσει να αναπτύσσεται τόσο οικονομικά όσο και κοινωνικά. Ο περιηγητής Παυσανίας, στα μέσα περίπου του 2ου αιώνα μετά Χριστόν, που επισκέφθηκε την πόλη, θαύμασε τα δημόσια κτίρια, τους ναούς και τα έργα τέχνης που κοσμούσαν το δημόσιο χώρο. Οι ανασκαφές του καθηγητή Πέτρου Θέμελη για σχεδόν 4 δεκαετίες έχουν φέρει στο φως ολόκληρο το μνημιακό κέντρο της πόλης, καθώς και τα περισσότερα μνημεία που αναφέρει ο Παυσανίας στην περιγραφή του. Παράλληλα με το ανασκαφικό έργο, τα έργα ανάδειξης των μνημείων και του φυσικού περιβάλλοντος έχουν καταστήσει το χώρο σε ένα από τα σημαντικότερα αρχαιολογικά πάρκα της Ελλάδος, έχοντας αποσπάσει και σημαντικά ευρωπαϊκά βραβεία. Μέχρι τους ύστερους αυτοκρατορικούς χρόνους, η πόλη διατηρεί τα κύρια πολεοδομικά χαρακτηριστικά της που είχε αντικρίσει και ο Παυσανίας. Εδώ βλέπετε κάποια μνημεία στα οποία θα αναφερθώ στη συνέχεια. Στα χρόνια της λεγόμενης κρίσης του 3ου αιώνα, μια περίοδο δύσκολη για την αυτοκρατορία που σχεδόν καταραίει, οι Μεσσίνοι θα συνεχίσουν, όπως και παλιότερα, να στείλουν ανδριάντες αυτοκρατόρων μπροστά από το ναό της θεοποιημένης μορφής της πόλης τους, της Μεσάνας. Έχουν βρεθεί τα βάθρα γαλμάτων των αυτοκρατόρων Βαλεριανού, που βασίλεψε από το 253 στο 260, του Κλαβδίου Γοτθικού, του Γαλερίου και του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Η βάση του αγάλματος του Κωνσταντίνου, που βλέπετε πάνω δεξιά, θα χρησιμοποιηθεί αργότερα και για ένα χάλκινο αυτή τη φορά άγαλμα του Βαλεντιανού του Πρώτου, 364-375, το οποίο ανηγύρεται είτε τη χρονιά πριν το μεγάλο σεισμό του 365, για τον οποίο θα μιλήσουμε περισσότερο παρακάτω, είτε λίγα χρόνια αργότερα, παρέχοντας έτσι μια σαφή ένδειξη για το δυναμισμό της τοπικής κοινωνίας μέχρι και το 4ο αιώνα. Από την άλλη, ήδη από τις αρχές του ίδιου αιώνα, το μεγάλο θέατρο της πόλης και άλλα δημόσια μνημεία σταδιακά εγκαταλείπονται. Τα δημόσια θεάματα λάμβαναν τώρα χώρα μόνο στο στάδιο, που μπορείτε να διακρίνετε στη μέση περίπου της διαφάνειας, ο στίβος του οποίου είχε ήδη λάβει τη μορφή ρωμαϊκού αμφιθεάτρου για τη διεξαγωγή θυρομαχιών και μονομαχιών. Και αυτό το σημειώνω στο κόκκινο πλαίσιο. Η έλλειψη επιγραφών και άλλων γραπτών πηγών συσκοτίζει σε σημαντικό βαθμό την ιστορία της πόλης, την ύστερη αρχαιότητα, αναγκάζοντάς μας να βασιζόμαστε αποκλειστικά στο αρχαιολογικό υλικό. Σημείο καμπής για αρκετά μνημεία της πόλης, όπως θα δούμε, είναι η καταστροφή που προκλήθηκε από τον ισχυρό σεισμό που προανέφερα το 365, που έπληξε ολόκληρη την νότια Πελοπόννησο, την Κρήτη και άλλες περιοχές. Ως βεβαιωμένα σε λειτουργία δημόσια κτίρια της ιστερορωμαϊκής πόλης πριν τον σεισμό ή μέχρι τον σεισμό, θα πρέπει να θεωρηθούν εκτός από το σύμπλεγμα του γυμνασίου Σταδίου, το Ασκληπιείο, η λεγόμενη ιστερορωμαϊκή στοά κατά μήκος της βόρειας πλευράς του Σεβαστίου, το Σεβαστίο ανήκε στο συγκρότημα του Ασκληπιείου, η Κρίνια Συνόη, που βλέπετε επίσης, και άλλα κτίρια της αγοράς, η ταφική περίβολη κοντά στις πύλες του τείχους και πιθανώς το εντυπωσιακό σε μέγεθος ιερό της Σίσιδας κοντά στο θέατρο, ένα μνημείο το οποίο αυτή τη στιγμή ανασκάπτεται. Περισσότερο όμως, στη μνημιακή τοπογραφία της πόλης, την εποχή αυτή, δεσπόζουν οι πολυτελείς αστικές επαύλεις
της τοπικής αριστοκρατίας. Οι εντυπωσιακές αυτές οικίες διατρανώνουν τον πλούτο και την ισχύ των ιδιοκτητών τους, οι οποίοι σταδιακά πάβουν να χτίζουν ή να συντηρούν με δικά τους έξοδα δημόσια κτίρια, να ανεγείρουν τιμητικούς ανδριάντες για τους ίδιους και για την παρέα τους και να ιδρύουν εντυπωσιακά ταφικά μαυσολεία εντός των τυχών της πόλης, πρακτικές δηλαδή οι οποίες αποτελούσαν το κύριο πεδίο ανταγωνισμού και επίδειξης στους προηγούμενους αιώνες. Μια τέτοια πολυτελής ρωμαϊκή οικία αποκαλύφθηκε 80 περίπου μέτρα ανατολικά του Ασκληπίου και κάλυπτε μια ολόκληρη πολεοδομική νησίδα. Στο κέντρο του συγκροτήματος, αποτελούμενο από δωμάτια και υπαίθριους χώρους, βρίσκουμε μια πλούσια διακοσμημένη κεντρική αίθουσα συμποσίου, 22 επί 10 μέτρα, με έναν εξίσου εντυπωσιακό προθάλαμο, το μέγεθος της οποίας την καθιστούν μία από τις μεγαλύτερες επίσημες αίθουσες υποδοχής ρωμαϊκής οικίας σε ολόκληρη την Πελοπόννησο. Το δάπεδο και η τύχη διακοσμούνταν με πλούσια μαρμαροθετήματα, ψηφιδωτά δάπεδα με σκηνές κυνηγιού και γεωμετρικά σχέδια, ενώ στις τρεις σκόνχες του βόρειου τείχους της κεντρικής αίθουσας στέκονταν ένας μαρμάρινος ανδριάντας αυτοκράτορα του πρώην 4ου αιώνα, ένα άγαλμα ερμή της ίδιας τεχνοτροπίας και ένα λίγο μικρότερο σε μέγεθος και χρονολογικά προημότερο άγαλμα της θεάς Άρτεμις. Βλέπετε εδώ την αποκατάσταση και την κεντρική αίθουσα με τον προθάλαμο. Ο αυτοκρατορικός ανδριάντας στην κεντρική κόγχη της αίθουσας, σύμφωνα με τον ομιλούντα, απεικονίζει τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο, ενώ ο καθηγητής Θέμελης προκρίνει το γιο του Κωνσταντίνο το δεύτερο. Η διακόσμηση της κεντρικής αίθουσας ανήκει στην τελευταία φάση της οικίας, η οποία και καταστρέφεται από το σεισμό του 365. Ολόκληρο το κτίριο καλύφθηκε στη συνέχεια από ένα παχύ στρώμα καταστροφής. Η πολυτελής αυτή οικία θα μπορούσε να ανήκει στην πιο ισχυρή οικογένεια της Μυσίνης στην περίοδο που εξετάζουμε εδώ. Στην κεντρική της αίθουσα, ο ιδιοκτήτης υποδεχόταν κατά το ρωμαϊκό πρότυπο τους πελάτες του και προσέφερε πολυτελή συμπόσια. Δια της μελέτης του συγκριτικού υλικού μπορεί κανείς να διακρίνει τους επιδιωκόμενους συμβολισμούς και τις αρετές που ο ιδιοκτήτης της αίθουσας αυτής επεδίωκε να μεταδώσει διαμέσου της πλούσιας διακόσμησής της. Εκτός από την επίδειξη πλούτου γενικώς, οι σκηνές κυνηγιού στο ψηφιδωτό παρέπευαν σε μια διαχρονικά προσφυλή απασχόληση των πλουσίων. Το άγαλμα του αυτοκράτορα στην κεντρική κόγχη υπογράμμιζε πιθανώς μια ειδική σχέση του οίκου αυτού με τον αυτοκράτορα, ενδεχομένως τον διορισμό του Μεσσίνου αριστοκράτη σε κάποιο σημαντικό αυτοκρατορικό πόστο. Το άγαλμα του Θεού Ερμή συμβόλιζε είτε την υψηλή μόρφωση των μελών του οίκου αυτού, καθώς ο Ερμής θεωρείται ο προστάτης των γραμμάτων και της ρητορικής τέχνης, ή παρέπεμπε στη λατρεία του Ερμή στο γυμνάσιο στάδιο της αρχαίας Μυσίνης μαζί με τον Ηρακλή. Τέλος, η θεά Άρτεμη ήταν αφιερωμένες μερικές από τις σημαντικότερες λατρείες της πόλης, ως Άρτεμη Ορθία Φωσφόρος, Λιμνάτη, Ενωδία και Σώτηρα. Η παρουσία της εδώ, μαζί με τον Ερμή, θα μπορούσε ακόμα να θυμίζει στους επισκέπτες του οίκου κυνηγετικούς ή άλλους ψυχαγωγικούς αγώνες που ο ιδιοκτήτης είχε προσφέρει στην πόλη. Σε ένα άλλο σημείο της πόλης, εντός των τυχών, στη συνοικία του θεάτρου, μια πρόσφατη ανακάλυψη ρίχνει φως σε μια άλλη πτυχή της πόλης, την ύστερη αρχαιότητα, την πρώιμη χριστιανική της κοινότητα. Εκεί οι ανασκαφές έφεραν στο φως μια ακόμη ρωμαϊκή αστική οικία, η οποία γύρω στα μέσα του 3ου αιώνα ή λίγο αργότερα μετατρέπεται σε μια ενίκο χριστιανική εκκλησία για τις ανάγκες της ήδη ευάρθμης κοινότητας της πόλης. Τούτο προκύπτει από δύο αφιερωματικές επιγραφές από το ψηφιδωτό δάπεδο των δύο κεντρικών δωματίων του κτηρίου που αναφέρουν ως δωρητές τον αναγνώστη Παράμονο και τον επίσκοπο Θεόδουλο. Ο εντοπισμός του χριστιανικού αυτού κτηρίου, πριν δηλαδή τη διάδοση του γνωστού αρχιτεκτονικού τύπου των παλαιοχριστιανικών βασιλικών από τα μέσα του 4ου αιώνα και μετά, είναι εξαιρετικά σημαντική. Η επιγραφή του Θεόδουλου ανήκει σε μια δεύτερη οικοδομική φάση της οικοεκκλησίας ή του ευκτήριου οίκου της Μεσσίνης, η οποία ακολούθησε μάλλον την καταστροφή του κτηρίου και έτσι ίσως να συνδέεται με τους διωγμούς των χριστιανών από το ρωμαϊκό κράτος από τα μέσα του 3ου αιώνα μέχρι περίπου τα χρόνια του Κωνσταντίνου.
Η επέκταση μίας εκ των δύο αιθουσών, την οποία σας έχω αποτυπώσει και εδώ, αποτελεί ταυτόχρονα και μια σαφή ένδειξη για την αύξηση των πιστών στην πόλη. Ο χώρος αυτός φαίνεται να παρέμεινε ο κύριος λατρευτικός χώρος της χριστιανικής κοινότητας μέχρι την καταστροφή του κτηρίου από τον σεισμό που έχω αναφέρει πολλές φορές. Πολύτιμες πληροφορίες για χριστιανούς και εθνικούς της περίοδου αυτής μας προσφέρουν επίσης οι δημοσιευμένες επιτύμβιες επιγραφές που έχουν βρεθεί σε διάφορα σημεία της πόλης και ιδιαίτερα στα οργανωμένα νεκροταφεία της. Ωστόσο, τόσο η χρονολόγηση των επιγραφών αυτών, όσο και κατά πόσο ο νεκρός και η οικογένειά του ήταν χριστιανοί, μένουν αρκετές φορές αδιευκρίνιστα. Και αυτό διότι μέχρι τα τέλη του 4ου αιώνα, οι χριστιανικές κοινότητες στον ελλαδικό χώρο, αλλά και αλλού, συνήθως αποφεύγουν να δηλώσουν δημόσια τη χριστιανική τους ταυτότητα, χρησιμοποιώντας συνήθως συμβατικό λεξιλόγιο, όπως «ενθάδε κείτε», «Χριστέ χαίρε» κτλ. Και το ίδιο ισχύει και για άλλους τύπους δημόσιων επιγραφών. Ας ξεκινήσουμε με την επιτύμβια στήλη επιγραφή της Ετεαρχίδος μέλους μιας πλούσιας μεσσηνιακής οικογένειας, ιδιαίτερα υπερήφανης για την καταγωγή της. Σας δίνω εδώ την νεολική απόδοση του κειμένου. «Κι είμαι η άμεμπτος Ετεαρχής στον τάφο μου αυτόν εδώ, έχοντας αφήσει γαμήλιους θρήνους στον άνδρα μου τον Άλκαστο, τον γεννημένο από ξακουστή γενιά της αγαπημένης Θεστιάδος και του διάσημου Ηρακλή, με γέννησε δε η ξακουστή ως άριστη Τιμοκράτεια που στην αγκαλιά της με δέχτηκε σαν θαλερό βλαστάρι και ο πατέρας μου είναι ο Θεμίσον από το γένος του γενναίου Ηρακλή. Αυτούς λοιπόν, όταν έφυγα από τη ζωή, άφησα σε μεγάλο πένθος». Και συνεχίζει, «Εμένα με γέννησε η Τιμοκράτεια, τη σπουδαία πάρτης η διάσημη κόρη, με τη σόφρονα καρδιά και με πατέρα τον Ανασικράτη, με γέννησε άνδρας άριστος, που είχε ως κάφημα την καταγωγή του από τη γενιά του Ηρακλή, ο ευγενικός μεταξύ των κατοίκων της Μεσσήνης Θεμίσων, και είμαι λοιπόν εδώ η άριστη Ετεαρχής που είχα δύο βραχή, παντρεύτηκα άνδρα από ίση γενιά με τη δική μου, ο Άλκαστος με παντρεύτηκε, ο διάσημος βλαστός της γενιάς των Διοσκούρων, τον άφησα στον ηθικό μας θάλαμο να κλαίει και να κλαίει». Το κείμενο απαρτίζεται από τέσσερα ελεγιακά δίστιχα, πρόκειται για δύο επιγράμματα που επαναλαμβάνουν τις ίδιες πάνω κάτω πληροφορίες. Οι μεσσηνιακές και σπαρτιατικές ρίζες της επιφανούς οικογένειας της Ετεαρχίδος και του άντρα της φτάνουν μέχρι τους μυθικούς ιδρυτές των πόλεων τους, τη γενιά του Ηρακλή και των Διοσκούρων. Κρίνοντας από τις αναφορές αυτές, θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι η Ετεαρχής και η οικογένειά της παρέμεναν εθνική. Θα ήταν χρήσιμο στην περίπτωση αυτή να γνωρίζαμε εάν ένα τέτοιο κείμενο χρονολογείται πριν ή μετά τον περίφημο σεισμό. Αλλά δυστυχώς δεν είναι δυνατό να προσδιορίσουμε ακριβέστερα τη χρονολόγηση αυτού του κειμένου. Λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των χριστιανικών επιγραφών, ένα ίσως από τα προημότερα κείμενα σε επιτύμβιο μνημείο χριστιανού που διαθέτουμε από τη Μεσσήνη είναι εκείνη του Διομήδη. Η επιγραφή προέρχεται από ένα παλιότερο ταφικό μνημείο κοντά στον νότιο τείχος της πόλης, το οποίο η οικογένεια του Διομήδη χρησιμοποιεί ξανά. Ο όρος «χριστιανός» επαναλαμβάνεται και στον τάφο του 17χρονου χριστιανού Γλυκά, στα αριστερά, ο οποίος εγκομιάζεται και ως φιλοπάτορ, φιλάδελφος και φιλόφιλος, αλλά και θεού δούλος. Να σημειωθεί εδώ ότι η χρήση του επιθέτου «χριστιανός» παραδόξως δεν είναι συχνή σε χριστιανικές επιτύμβιες επιγραφές. Η αναγνώριση της χριστιανικής ταυτότητας του νεκρού συνήθως προκύπτει από άλλα στοιχεία, όπως χριστιανικά σύμβολα, χαρακτηριστικές φράσεις, αναφορές στην Εκκλησία ή σε μέλη του κλήρου. Θα μπορούσε λοιπόν κανείς να υποθέσει ότι η χρήση της λέξης «χριστιανός» δεν αποσκοπεί να υπογραμμίσει τη χριστιανική ταυτότητα του νεκρού σε μια εποχή που κάτι τέτοιο δεν επιλύχε πλέον κάποιον κίνδυνο ή για να επισημάνει ότι ο νεκρός, αν και σε νεαρή ηλικία όπως ο 17χρονος Ζήκας, ήταν ήδη βαπτισμένος. Η κάπως προημότερη επιτύμβια επιγραφή του Πούμπλιου, που βρέθηκε κοντά στην Αρκαδική πύλη και περιλαμβάνει τη φράση «καλή ψυχή», ανήκε μάλλον σε εθνικό. Σε εθνικό ιδιοκτήτη φαίνεται πως ανήκε και η στερεωρωμαϊκή οικία του 3ου 4ου αιώνα που αποκαλύφθηκε βόρεια του συμπλέγματος του γυμνασίου και μεταξύ των κύριων των κεντρικών οδών της πόλης.
Το μυθολογικό θέμα που διακοσμεί το ψηφιδωτό δάπεδο της κεντρικής αίθουσας ταύτισε προσφάτως με ασφάλεια ο συνεργάτης του προγράμματος Νίκος Τσιφίκης. Πρόκειται για την παράσταση του θνήσκοντος θεού Άδων μαζί με την θεά Αφροδίτη. Στη σκηνή διακρίνονται ο Αγριόχειρος, που σύμφωνα με τον μύθο τραυμάτισε θανάσιμα τον νεαρό θεό, ένα ακρόπογο πλοίο όπου κάθεται η Αφροδίτη και μια μικρότερη μορφή στα αριστερά, η οποία κρατά ή φυλά το χέρι του Θεού. Η ανάλυση της παράστασης αυτής δυστυχώς απαιτεί πολύ περισσότερο χρόνο, ωστόσο ας σημειώσουμε ότι η τελευταία μορφή θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως η απεικόνηση ενός ακολούθου του Ανατολίτη Θεού, με τον οποίον ο ιδιοκτήτης του οίκου θα επιθυμούσε ενδεχομένως να ταυτιστεί. Πλησιάζοντας στο τέλος του πρώτου μέρους της ομιλίας μου, θα ήθελα να επισημάνω ότι η χρήση αρχαίων μυθολογικών μορφών και μοτίβων για την απόδοση δημόσιων τιμών στη διακόσμηση κτηρίων, όπως τα παραδείγματα που είδαμε εδώ, ή σε άλλες εκφάνσεις του υλικού πολιτισμού, δεν μας τοποθετεί αναγκαστικά σε ένα μη χριστιανικό περιβάλλον, καθώς αρκετοί χριστιανοί συμμετείχαν ενεργά στη δημόσια και ιδιωτική ζωή των πόλεών τους, η οποία συνέχιζε να είναι συνηθισμένη με συνήθειες, εκδηλώσεις και αξίες εμπνεόμενες από ένα μη χριστιανικό παρελθόν. Το κατά πόσο η στάση αυτή των χριστιανών θεωρείται συμβατή με την πίστη τους, υπήρξε αντικείμενο διαρκούς μεταξύ τους αντιπαράθεσης. Ανταγωνισμός και συγκρούσεις υπήρχαν αναμφίβολα και μεταξύ χριστιανών, εθνικών και Εβραίων την ύστερη αρχαιότητα, αλλά το αρχαιολογικό υλικό της Αρχαίας Μεσσήνης δεν είναι ιδιαίτερα διαφωτιστικό ως προς αυτό το σημείο. Ο καταστρεπτικός σεισμός του 365 βάζει τέλος στη ζωή της πόλης όπως την είχε δει και περιηγηθεί ο Παυσανίας 200 χρόνια περίπου πριν. Σημαντικά δημόσια και ιδιωτικά κτίρια στο κέντρο της πόλης καταστρέφονται, εγκαταλείπονται ή λαφυραγωγούνται. Στα βόρεια και ανατολικά, αλλά και εντός του τεμένους του Ασκληπιού και στην περιοχή του Ερυπωμένου Θεάτρου και της Αγοράς, αναπτύσσεται σταδιακά ένας πυκνά δομημένος οικισμός από μικρά σε μέγεθος σπίτια, κατασκευασμένα κυρίως από ανακυκλωμένο δομικό υλικό. Διάσπαρτη χριστιανική τάφη και ένα χριστιανικό νεκροταφείο στην περιοχή του θεάτρου καλύπτουν τα παλαιότερα κατεστραμμένα μνημεία. Σημεία αναφοράς του συνοικισμού αυτού ήταν τρεις εκκλησίες που σας έχω σημειώσει. Ένα δημόσιο λουτρό που χτίστηκε πάνω στα ερείπια της βόρειας τοάς της αγοράς και ένας νερόμυλος στη θέση της αρχαίας κρίνης Αρσινόης. Από τις τρεις βυζαντινές εκκλησίες που έχουν εντοπιστεί, μόνο η μία, η τρίκλητη βασιλική του θεάτρου, έχει ανασκαφεί συστηματικά. Χτίστηκε τον 6ο αιώνα, ενώ συνέχισε να χρησιμοποιείται ως αυτόνομο παρεκκλήσι μέχρι τουλάχιστον τον 9ο. Με σκοπό την περαιτέρω μελέτη της αρχαίας Μεσσήνης στα χρόνια της μετάβασης, επιλέξαμε για τη συστηματική ανασκαφή του Ανοιχτού Πανεπιστημίου την περιοχή του πρωτοβυζαντινού οικισμού, ανατολικά του Ασκληπίου και ειδικότερα τη θέση που ήταν ορατά τα ερείπια μιας κατά τα φαινόμενα βυζαντινής εκκλησίας. Ο καθηγητής Πέτρος Θέμελης, διευθυντής του σπουδαίου ανασκαφικού και ανασυλλοτικού έργου της Αρχαίας Μεσσήνης, τα τελευταία 35 χρόνια αποδέχτηκε την πρότασή μας και έκτοτε στηρίζει το έργο μας, προσφέροντας την πάντοτε πολύτιμη συμβουλή του. Σε προσωπικό επίπεδο, η συνεργασία αυτή σηματοδότησε την επιστροφή μου σε ένα χώρο στον οποίο είχα εργαστεί ως φοιτητής πριν από περίπου 20 χρόνια, τον οποίο όμως δεν έπαψα να επισκέπτομαι τακτικά και να παρακολουθώ με ενδιαφέρον την πρόοδο του ανασκαφικού και αναστηλωτικού έργου. Στο σπουδαίο ανασκαφέα της Αρχαίας Μεσσήνης οφείλω εν πολλής και την πρώτη μου δημοσίευση, καθώς μου είχε παραχωρήσει την άδεια να μελετήσω, διδακτορικός φοιτητής ακόμα, τα τρία αγάλματα από τη ρωμαϊκή έπαυλη που είδαμε προηγουμένως. Η ερευνητική επιχορήγηση που μου παραχώρησε το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο επέτρεψε σε μια μικρή ομάδα να ξεκινήσει την ανασκαφή στη θέση που, όπως είδαμε, ήταν ορατά τα ερείπια ενός μεγάλου αψιδωτού κτηρίου, που ουδέποτε είχε μελετηθεί προηγουμένως.
Υπό τη σκέπη του προγράμματος ανασκαφής και αναστήλωσης Αρχαίας Μεσσήνης, της Εναθήνης Αρχαιολογικής Εταιρείας και της Εταιρείας Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών, δύο αρχαιολόγοι, ο Μιλών και ο Δόκτωρ Νίκος Τσιδίκης, ερευνητής του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του ΙΤΕ στην Κρήτη και ειδικός στη Βυζαντινή Μεσσηνία, ολιγομελής ομάδα φοιτητών του Ανοιχτού Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου της Μπολόνια και δύο επαγγελματίες εργάτες, εργάστηκαν για τρεις περιόδους διάρκειας 4 εβδομάδων η κάθε μια, μεταξύ του Αυγούστου του 2020 και του φετινού Σεπτεμβρίου. Στόχος μας ήταν να διερευνήσουμε την ιστερορωμαϊκή πρωτοβυζαντινή τοπογραφία της πόλης στον χώρο αυτό και να συμπληρώσουμε το πάζλ του εκχριστιανισμού της. Το τμήμα του κτηρίου που σώζεται καλύτερα και σε μεγάλο ύψος είχε κατά την έναρξη των εργασιών την εικόνα μιας μονόχωρης αψιδωτής κατασκευής με πεπλατισμένη κάτωψη. Εσωτερικά διαμορφώνεται η μη κυκλική αψίδα με χορδή 6,35 μέτρα, εγγεγραμμένη εξωτερικά σε παραλληλόγραμμο διαστάσεων 5x10 μέτρων. Ο προσανατολισμός της μεγάλης αυτής αψίδας συμπίπτει με αυτών των αντίστοιχων αψίδων ιερού των ήδη γνωστών πρωτοβυζαντινών και μεσοβυζαντινών ναών της Μεσσήνης και ακολουθεί τον πολεοδομικό κάναβο της πόλης. Διαπιστώθηκαν ίχνη τοιχογραφιών και πρόχειρης λατρευτικής δραστηριότητας της τελευταίας φάσης χρήσης του χώρου. Στα δυτικά αναπτύσσεται ένας ισχυρός τοίχος που γεφυρώνει τα δύο σημεία της γέννησης της ημικυκλικής αψίδας, ορίζοντας ουσιαστικά ένα κλειστό χώρο σχεδόν ημικυκλικής κάτωψης με δοξωτή θύρα στο μέσο ανοίγματος 2 μέτρων. Είναι κατασκευασμένος κατά το ατελέσπιθο περίπτυστο σύστημα εντός στοιχοτομίας και πλησίων των δύο παραστάδων ερακατέρωθεν του ανοίγματος, παρουσιάζει οδοντετή ταινία, την οποία σας έχω σημειώσει, ύψους περίπου 20 εκατοστών, που θα σχημάτιζε τόξο πάνω από τη θύρα. Ο τείχος αυτός ανήκει σε μια μεταγενέστερη φάση της κατασκευής της αψίδας, ενώ δύο αρχαίοι Αράβου τικίωνες χρησιμοποιούνται ως παραστάδες. Με βάση τα παραπάνω, θεωρήσαμε ότι ο χώρος της ημικυκλικής αψίδας αποτελεί τμήμα κεντρικού κλήτους μιας μεγάλων διαστάσεων εκκλησίας, η οποία με βάση την τοιχοδομία της χρονολογείται στα πρωτοβυζαντινά χρόνια και φαίνεται να εκτινόταν αρκετά μέτρα προς τα δυτικά. Στο εσωτερικό της αποκαλύφθησαν με την ανασκαφή συστάδες τάφων στο δάπεδο και κάτω από τη σωζόμενη πλακόστρωση. Μετά την καταστροφή, το κεντρικό κλήτος μετατράπηκε σε μικρό αυτόνομο παρεκκλήσι κημητριακού χαρακτήρα, στο οποίο αργότερα προσθέθηκε και ένας μικρός ναύκας. Τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του δυτικού τοίχου, που μοιάζουν με άλλα μεσαιωνικά και μεσσηνιακά μνημεία της περιοχής, οδηγούν σε μια χρονολόγηση της παρέμβασης αυτής γύρω στον 10ο-11ο αιώνα. Εδώ ένα παράλληλο. Δυτικά του Νάθηκα σώζεται λίθινη κατασκευή μεγάλων διαστάσεων, η οποία ερμηνεύεται στα αριστερά κάτω ως μια ύστερη βιοτεχνική εγκατάσταση πιθανώς λινός. Εντός του προγενέστερου κεντρικού κλήτους είναι επίσης ορατός ορθογώνιος χώρος με διαστάσεις 5 x 4,5 μέτρα, που ανατολικά καταλήγει σε αψίδα. Να επιχειρήσω να σας το δείξω. Είναι εδώ η αψίδα. Συνεπώς, αυτή η ναόσχημη κάτωψη φανταζόμαστε ότι είχε χτιστεί όταν το αρχικό κτίριο είχε καταρρεύσει. Κεραμική και άλλα ευρήματα τοποθετούν την τελευταία φάση χρήσης του χώρου στον 14ο αιώνα. Κύριο χαρακτηριστικό της μέσης και ύστερης μεσαιωνικής περίοδου είναι το πλήθος των μεταγενέστερων παρεμβάσεων, με πιο χαρακτηριστική τη διάνοιξη και γοντιώσιμων τάφων εντός και εκτός των ερυπείων του κτηρίου. Μεταξύ των ευρημάτων της πρώτης χρονιάς ξεχωρίζει ένα χάλκινο δαχτυλίδι με παράσταση στρατιωτικού Αγίου του 10ου-13ου αιώνα, που βρέθηκε σε ένα από τους τάφους. Η ανασκαφή επικεντρώθηκε στη συνέχεια στη βόρεια πλευρά του ιστάμενου κτηρίου, όπου ήταν ήδη επιφανειακά διακριτή τι άλλο και βοτιόσχημη τάφη της ύστερης κυρίως μεσαιωνικής περίοδου. Οι τάφοι ανασκάφηκαν και αποκάλυψαν μεγάλο αριθμό ανθρώπινων καταλήπων, καθώς περισσότεροι του ενός νεκρού είχαν εναποτεθεί κατά τη διάρκεια χρήσης τους. Συνοδεύονταν από ελάχιστα δυστυχώς πτερίσματα.
Οι στερομεσονικοί τάφοι είχαν διανυχτεί πάνω από τμήματα του κτηρίου που είχαν ήδη καταπέσει και εντός της πλούσιας επίχωσης που το είχε καλύψει. Κάτω από τις ταφές αποκαλύφθηκε μεγάλο, καλοκτισμένο, επίμικες δωμάτιο διαστάσεων 8 επί 3,5 μέτρα που θα μπορούσε να κατέχει τη θέση του ανατολικού τμήματος ενός υποθετικού βόρειου κλήτους. Το δωμάτιο αυτό διαθέτει δάπεδο, στρωμένο σχετικά αμελώς με πύλινες πλάκες σε δεύτερη χρήση και οι τείχοι του σώζονται μέχρι σε ύψος 1,5 μέτρου. Ο δυτικός τείχος του δωματίου, στο μέσο του οποίου ανοίγεται θύρα, είναι εμφανώς μεταγενέστερη κατασκευή, καθώς το δωμάτιο αυτό επεκτηνόταν δυτικά. Το ιδιαίτερα παχύ στρώμα που βλέπετε στα αριστερά καταστροφής περιείχε μεγάλο αριθμό από ακέραια κεραμίδια στέγης, τα οποία είχαν καταπέσει εντός και γύρω από το βόρειο δωμάτιο, δεκάδες σιδερένια καρφιά μεγάλων και μικρότερων διαστάσεων, που πιθανώς προέρχονται από τα ξύλινα δοκάρια της στέγης ή από κάποιον όροφο. Πέρα από τον εντυπωσιακό αριθμό καρφιών, φτωχά ήταν τα άλλα κινητά ευρήματα εντός του βόρειου δωματίου, από τα οποία ξεχωρίζει ένα χάλκινο στοιχείο ανάρτησης, διακοσμισμένο στην άνω επιφάνεια με χτυπητούς κύκλους και στιγμές που βλέπετε στο κέντρο της οθόνης. Αντίστοιχα, χάλκινα στοιχεία από αναρτήσεις πολυκανδύλων είναι γνωστά και χρονολογούνται στη μέση βυζαντινή περίοδο. Βόρεια του δωματίου και σε επαφή με την εξωτερική πλευρά του βόρειου τείχου του ανακαλύφθηκε κτιστή κλίμακα, που βλέπετε στα αριστερά και σας έχω εντοπίσει με το ξάκι. Πρόκειται για επιμελημένη κατασκευή που διασώζει 4 σταθμούς στην άνω επιφάνεια και οπτοπλήνθους από πάνω, λιθόπλήνθους από κάτω και οπτοπλήνθους από πάνω. Αυτή η κλίμακα οδηγούσε πιθανώς σε ανώτερο επίπεδο, πιθανότατα εντός του δωματίου. Σε παλιότερη φάση, σε προγενέστερη φάση, τοποθετούνται 2 αγωγοί οβρίων υδάτων που έτρεχαν παράλληλα με τον εξωτερικό βόρειο τοίχο. Κατά τη φετινή ανασκαφική περίοδο, συνεχίσαμε την έρευνά μας τόσο νότια όσο και δυτικά και ανατολικά των ήδη ανεσκαμένου χώρου. Στα βορειοανατολικά της μεγάλης συνεγραμμένης αψίδας αποκαλύφθηκε ορθογώνιο δωμάτιο με περιποιημένο δάπεδο από πύλινες πλάκες, σχετικά όμοιο σχεδόν με το προηγούμενο, το λεγόμενο βόρειο δωμάτιο. Διέθετε αποκλειστική πρόσβαση από το επίμικες δωμάτιο με δάπεδο από πύλινες πλάκες που αναπτύσσεται βόρεια του κεντρικού κλήτους και στο οποίο αναφέρθηκα προηγουμένως, πρόκειται συνεπώς για ένα ακόμα πρόσπισμα της Βασιλικής. Το δάπεδο του νέου προσκτήματος είναι σε υψηλότερο επίπεδο από το δάπεδο του υπόλοιπου συγκροτήματος, δημιουργώντας την αίσθηση ότι το όλο συγκρότημα αναπτύσσεται κλίμακωτά σε έναν χαμηλό λόφο προς τα βόρεια. Στον χώρο εντός του κεντρικού κλήτους αποκαλύφθηκε φέτος δάπεδο φτιαγμένο από μαρμαροθετήματα διαφόρων σχεδίων και χρωμάτων. Αποτελείται από τμήματα μαρμάρινων πλακών, όπως ιστόλιθους, ασβεστολιθικές πλάκες, πύλινες πλάκες δαπέδου και οπτοπλήνθους, που ενίοτε σχηματίζουν γεωμετρικές συνθέσεις. Οι πλάκες αυτές είναι όλες τοποθετημένες απευθείας στο χώμα και πιθανότατα προέρχονται στην πλειοψηφία τους από παλιότερη φάση του δαπέδου. Η παλαιότερη φάση ήταν πιο επιμελημένη και από αυτή σώζονται σε κάποιο βάθος ίχνη του υποστρώματος, το οποίο καταστράφηκε από τη διάνοιξη τάφων εδώ και εκεί σε υστερότερη φάση. Και τα μαρμαροθετήματα του αρχικού δαπέδου όμως είναι ήδη σε δεύτερη χρήση ανακυκλωμένα από παλαιότερα υστερομαϊκά κτίρια. Σημαντική διαπίστωση από τις φετινές εργασίες είναι ότι το κτίριο δεν ήταν τριμερές, δεν ήταν δηλαδή μια τρίκλητη βασιλική, όπως αρχικά υποθέταμε ή μάλλον ελπίζαμε. Ο νότιος τείχος του κεντρικού κλήτους ήταν ενισχυμένος με 2 αντιρρίδες εξωτερικά, που σας σημειώνω, ενώ σε κανένα σημείο του βόρειου και νότιου μακρού τείχους του κεντρικού κλήτους δεν βρέθηκε στυλοβάτηση. Σε μεταγενέστερη μεσαιωνική φάση, ο νότιος χώρος είχε επίσης δεχτεί μεγάλο αριθμό, κατά κύριο λόγο, ακτέριστων κυβωτιόσχημων ταφών, μεταξύ των οποίων και αρκετών υπείων. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το υπομελέτη μνημείο δέχτηκε πολλές μετατροπές και αλλαγές χρήσης που καλύπτουν σχεδόν μισή χιλιετία. Ελπίζω
πως στη σύντομη αυτή παρουσίαση είχατε την ευκαιρία να διαπιστώσετε τη σημασία του μικρού ερευνητικού μας προγράμματος, τόσο για τη ρωμαϊκή και βυζαντινή ιστορία της πόλης, όσο και ευρύτερα. Οι σημαντικές ανακαλύψεις των τελευταίων ετών και η προσεκτική μελέτη των ύστερων φάσεων της πόλης ανοίγουν νέους ορίζοντες για τη μελέτη του υλικού αυτού και αλλάζουν την εικόνα που είχαμε για τη Βυζαντινή Πελοπόννησο. Στους άμεσους στόχους της ομάδας μας βρίσκεται η εξασφάλιση περαιτέρω χρηματοδότησης που θα επιτρέψει τη συνέχιση του έργου για άλλα 2 χρόνια τουλάχιστον, πάντοτε με τη συμμετοχή φοιτητών του Ανοιχτού αλλά και άλλων πανεπιστημίων. Τα έξοδα της φετινής χρονιάς καλύφθησαν εξ ολοκλήρου από μικρές χορηγίες και research grants. Συγκεκριμένα από το Dumbarton Oaks Research Center και το Mary Zaharis Center for Byzantine Art and Culture, ενώ το Ίδρυμα Αναστασίου Γάμα Λεβέντη κάλυψε τα τροφεία των φοιτητών του Ανοιχτού Πανεπιστημίου που συμμετείχαν φέτος στην ανασκαφή. Στο ενημερωτικό site της ανασκαφής μας παρέχεται επίσης η δυνατότητα χρηματικής ενίσχυσης του προγράμματος ηλεκτρονικά. Εντός του επόμενου έτους προγραμματίζουμε την αναλυτική δημοσίευση των προκαταρκτικών αποτελεσμάτων μας καθοδόν προς την τελική δημοσίευση σε συνεργασία με ομάδα ειδικών αρχαιολόγων συνεργατών της ανασκαφής. Στους μελλοντικούς σχεδιασμούς μας βρίσκεται επίσης η Διεκδίκηση Ευρωπαϊκών Πόρων για την διοργάνωση αρχαιολογικού θερινού σχολείου στην Αρχαία Μεσίνη. Θα θέλαμε και ακόμη μια φορά να ευχαριστήσουμε όλους τους συνεργάτες της ανασκαφής, τους φοιτητές, τους εργάτες, τους χορηγούς μας, το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και τους συναδέλφους που μας βοήθησαν απόψε, την Εναθήνες Αρχαιολογική Εταιρεία, την Εφορία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών και, last but not least, τον καθηγητή Πέτρο Θέμελη. Κλείνω την ομιλία μου παροτρύνοντας όσους δεν έχουν επισκεφθεί τον μοναδικό αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Μεσσήνης να το κάνουν, αλλά και όσους έχουν ήδη έρθει να ξανάρθουν. Είμαι βέβαιος ότι θα εντυπωσιαστούν από το χώρο και τις νέες κάθε χρονιά ανακαλύψεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.